θέμα συνδεόμαστε με την Κωνσταντίνα Καζατζή που έχει και εκείνη πληροφορίες για τις καταθέσεις των τριών προστατευόμενων μαρτύρων και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον Κωνσταντίνα η αναφορά συγκεκριμένου μάρτυρα πρώην μέλους Χρυσή Αυγή στον φερόμενο από την κατάθεση άλλου μάρτυρα ως δεύτερο υπαρχηγό Τη Χρυσή Αυγή Παναγιώταρο και τα όσα συνέβαιναν στον Όγια Παντελεήμονα Εκεί όπου χτυπούσαν καθημερινά, σχεδόν καθημερινά, μετανάστε οι Χρυσαυγήτε, η αναφορά είναι στον Παναγιώταρο και στην Θέμηδα Σκορδέλη, θα τη θυμόμαστε. Είναι η κυρία που συνελήφθη πρόσφατα α, και θεωρείται ότι έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στη δράση τη Χρυσή Αυγή στον Όγια Ποντελήμονα. Καλησπέρα, πράγματι. Ένα από του προστατευόμενους μάρτυρε, σε ερώτηση των ανακριτικών αρχών, ποιο προμήθευε τον νοηματισμό. Είναι χαρακτηριστικά τα όσα αναφέρει. Λέει λοιπόν, η Θέμη διατηρούσε κατάστημα του Ιλέα Παναγιώτα. Θέμη είναι η κυρία Σκορδέλη. Ναι. Σωστά. Ο οποίο, ο Ιλέα Παναγιώτα, έχει αναλάβει την τύπωση των μπλουζών τη Χρυσή Αυγή. Σημειωτέων, αναφέρει ο μάρτυρα, ότι η προέλευση ήταν από χώρε τη Ανατολική Ασία, όπω χαρακτηριστικά αναγράφεται στι ετικέτε. Made in Pakistan. Τι οποίε μα έλεγαν να τι αφαιρέσουμε για να μην τι δει κανεί. Όλα τα μέλη πλήρωναν από 10 έω και 50 ευρώ. Ο βουλευτή Παναγιώταρος εισέπρατε τα χρήματα. Αυτά αναφέρει ο προστατευόμενο μάρτυρα. Αυτό είναι ένα το ουσιαστικό. Μιλάμε για δεκάδες χιλιάδες μπλούζες. Είναι αυτές οι μαύρες που γράφουν χρυσή αυγή. Αυτές που βλέπουμε να φορούν εδώ τα τάγματα εφόδου. Μιλάμε λοιπόν για δεκάδες χιλιάδες μπλούζες από 10 ω 50 ευρώ. Τα χρήματα... Στι τσέπε του κυρίου Παναγιώταρου, λέει ο Μάρτυρα. Και είδαμε νωρίτερα στο ρεπορτάζ για τι έρευνε που έρχονται για τα μαύρα ταμεία τη Χρυσή Αυγή. Και το δεύτερο, το απολαυστικό, δεν θα μπορούσε να γράφουν οι μαύρε μπλουζε Κωνσταντίνα Made in Pakistan και με τι μαύρε μπλουζε να χτυπούν Πακιστανού. Άρα έπρεπε να σβήσουν τα ίχνη και έβαζε Λεστά. την κυρία Σκορδέλιο Παναγιώταρο να βγάζει τι ετικέτε Made in Pakistan και να μην φαίνεται η προέλευση. Καταπληκτικό. Ήταν εντολή να τι αφαιρούν ώστε να μην τι αλλά και η υποκρισία. Διότι σου θυμίζω και, και το ξέρει καλύτερα από μένα τα όσα έχουν καταγγελθεί για τη δράση τη Χρυσή Αυγή στο πέραμα, όπου υπήρχαν οι καλοί και οι κακοί Πακιστανοί. Οι καλοί Πακιστανοί είναι εκείνοι που έδιναν σε παραλαϊκέ τα ρούχα και το 90% των χρημάτων το επέστρεφαν στη Χρυσή Αυγή και κρατούσαν το 10. Ήταν συνεργάτε Πακιστανοί. Οι Λε κακοί Πακιστανοί είναι νίκη αυτοί που δεν συνεργαζόντουσαν και του έδερναν. Και στο πέραμα και στη νίκη έχουμε καταγγελίε αλλοδαπών.